Της συρρήκνωσης του κλεισίματος ενός μεγάλου κομματιού της ναυτιλιοθωρακικής ζώνης δεν είναι καινούριο. Δεν ξεκινάει δηλαδή ούτε καν με την έλευση της Κόσκο. Ξεκινάει από την ημέρα που ο ΟΛΠ έγινε μετοχική εταιρεία, μετά ΑΕ, μετά μπήκε στο χρηματιστήριο και είχε να κάνει με τα λεγόμενα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια με τα οποία λειτουργούσε. Και να το κάνουμε λιανά. Και αυτό λέω και για τον αγώνα που δόθηκε το 1995, όσοι παλιοί είναι ακόμα ανάμεσά μας και συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα. Το 1998, που για μας ήταν οι πρώτοι αγώνες που δόθηκαν που συμμετείχαμε. Το 2004 ξανά, που όλες αυτές τις φορές επιχειρήθηκε να κλείσει όλη ή ένα μέρος της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στα πλαίσια του ΟΛΠ. Και για το συμφέρον που έχουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη για εμάς και για το μέλλον. Σε προοπτική, όχι μια μέρα μια δουλειά, αλλά σε βάθος χρόνου. Έχουμε συμφέρον να δώσουμε αυτή τη μάχη. Έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν το κάνουμε ούτε για ρομαντισμό, ούτε γιατί να δείξουμε ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο από τους άλλους. Δίνουμε αυτή τη μάχη ύπαρξης για το μέλλον.